Καταρχάς, παιδιά, τον κύριο Κωνσταντινέα δεν βλέπω εδώ, δεν είμαι καλωσόρισε. Μα πού είναι ο κύριος Κωνσταντινέας? Άκου, πρόεδρε, πώς ορίζεται το θράσος. Δεν θα αναφερθώ στο ήθος του κύριου Κωνσταντινέα, θα το αφήσω. Με κατηγόρησε γιατί δεν πήγα, λέει, να θαυμάσω τα έργα που έφτιαξε η κυβέρνηση του Αλέξη του Τσίπρα. Και δεν γνωρίζει ο κ. Κωνσταντινέας ότι είχα παραστεί στα εγένεια των έργων αυτών με τον Αντώνη Σαμαρά. Όπου έχει πάρει ο Τσίπρας πίσω τα έργα που έκανε ο Σαμαράς ένα-ένα και τα ξαναεγενιάζει για να δείξει ότι έκανε κάτι. Και ακούστε ποιο είναι και το μεγαλύτερο θάσος. Αγαπητέ Δημήτρη, το γεύσο βλέπω εκεί. Ακούστε το μεγαλύτερο θάσος. Όλα αυτά τα έργα τα οποία τώρα εγενιάζουν και τα διαφημίζουν ως δικά τους, στη Βουλή τα είχαν καταψηφίσει και τα είχαν πολεμήσει όλα ένα προς ένα. Και έχουν το θράσος να έρχονται και να λένε σε εμάς, ελάτε να δείτε τι φτιάξαμε. Σε λίγο, πρόεδρε, θα σε καλέσουν να μάθεις ότι γίνεται και μια ιδιωτικοποίηση στο ελληνικό, την οποία ανεφίβρε λέει ο Αλέξη Τσίπρα με το φλαμπουρέρι. Και λέω το ελληνικό ως μνημείο θράσους, για αυτό να καταλάβετε τι θα πει ακριβώς ΣΥΡΙΖΑ και Αλέξη Τσίπρας. Όταν ο Σαμαράς ξεκίναγε το ελληνικό και φώναγε εκεί πέρα αριστερά τα γνωστά που λένε σε κάθε ιδιωτικοποίηση και σε κάθε επένδυση, κατέβηκε ο Τσίπρας κάτω και έκανε μια εκδήλωση στο ελληνικό όπου έλεγε ότι δεν θα το δώσουμε ποτέ, γιατί το ελληνικό είναι η ψυχή μας. Και είχα έναν δήμαρχο εκεί στο ελληνικό, έναν ταλέπορο, έναν κορτζίδι, δεν ξέρω αν το θυμάστε, ο οποίος τους πίστευσε και έκανε απεργία πείνας και δέθηκε με μια αλυσίδα σε κάτι κάγκελα και του πηγαίναν νεράκι σαν να ήταν σκύλος. Αυτός έχει μείνει ακόμη την αλυσίδα και αυτοί πουλάνε το ελληνικό και το διαφημίζουν ως δικό τους. Για τέτοιους ανθρώπους πρόκειται.